άρχισε να με χτυπάει με τα κλειδιά και το χτύπησα πίσω και αυτός με πλάκωσε με τα κλειδιά. Χαράκωσε με άλλα λόγια. Η επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο σχολείο της Αμαλιάδας δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό σχολικής βίας. Ξυλοδαρμοί μεταξύ μαθητών και τραυματισμοί καταγράφονται και σε άλλα σχολεία. Πανικός επικράτησε σε σχολείο της Καλλιθέας όταν ένας 14χρονος χάραξε ένα συνομήλικό του στο πρόσωπο με τα κλειδιά του. Όπως με είπε ο μικρός, χαράκωμα, πήρε το κλειδί και του τράβηξε μία. Έτσι και το μήνυμα, τι γινότανε. Ο πατέρας του 14χρονου τον παροτρύνει να μιλήσει για να σταματήσει, όπως λέει, η σχολική βία. Και όπως αγόρι μου, τι έγινε. Τρώμαξα λίγο γιατί είχε μικρή απόσταση γενικά με το μάτι μου. Και επίσης δεν το κάνει μόνο σε μένα, σε άλλο παιδί, αλλά δεν είναι τόσο όσο χειρότερο όσο σε μένα. Το πρόσωπο του 14χρονου γέμισε με αίμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σήμερα ο 14χρονος δεν παρακολούθησε τα μαθήματά του καθώς πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων. Μάθατε στην Αμαλιάδα τι έγινε. Δηλαδή τι πρέπει να ερχόμαστε εδώ πέρα με μαχαίρια και πού βρισκόμαστε, με κατσαρίδια μαχαίρια. Θα το κάνω μήνυση. Ο 16χρονος μαθητής που προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο όταν τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο συμμαθητή του μέσα στο σχολείο βγαίνει από τα δικαστήρια της Αμαλιάδας. Η εισαγγελέας περιμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης πριν του απαγγείλει κατηγορίες. Ο 15χρονος που τραυματίστηκε στο χέρι και στην πλάτη περιγράφει την επίθεση που δέχθηκε από πίσω. Είχε πρισόπλακα, είχε να μου ρίξει δουλειά στο πρόσωπο. Ναι. Και όπως έκανα το πρόσωπο μου έτσι, που έριξε δυο μαγνητικές πίσω στην πλάτη και στον νόμο. Πήγαινε με το μαχαίρι, το χτυπήσει στο λαιμό το παιδί. Σοκαρισμένος ο πατέρας του 15χρονου αγοριού ζητά την τιμωρία του 16χρονου δράστη. Και του φωνάξαν άλλα παιδάκια. Του λέει χάρη πρόσεχε και σηκώθηκε πάνω και το χτύπησε η μαχαιριά στην πλάτη σου. Ο 16χρονος μαθητής ενώπιον του εισαγγελέα δήλωσε μετανιωμένος και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Έχει μετανιώσει και ο ίδιος κλαίει, στενοχωριέται και τέτοιο. Το παιδί δεν το χτύπησε, έθελε να το φοβίζει. Το χτύπησε με ανοιχτήρι είναι. Δεν είναι σουγιά. Σύμφωνα με συμμαθητές τους, οι δύο ανήλικοι είχαν πιαστεί στα χέρια και πριν από λίγες μέρες σε μια χωροεσπερίδα. Τσακώθηκαν, βγήκαν έξω με μπουνιές από το τραπέζι για μια κοπέλα. Θα προχωρήσουμε σε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα και το σχολικό περιβάλλον.